Σήμερα στη συχνότητα του 984 καλωσορίζουμε τον καθηγητή πολιτιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Κύριε Χριστόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, διότι είναι αντικείμενο στο χώρο του τμήματός σας, αν όλο αυτό που συμβαίνει παγκόσμια, ευρωπαϊκά, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την άλλη πλευρά του Ειρηνικού, ένα παζλ πολυεπίπεδων κρίσεων, το έχετε ξανασυναντήσει ιστορικά με τέτοια ένταση? Η απάντηση είναι πως κρίσεις υπάρχουν στιγμές όπου οι κρίσεις κλιμακώνονται και κονιορτοποιούνται στον χρόνο. Ωστόσο, αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν ότι τις περισσότερες φορές αυτές οι κρίσεις κατελήγανε σε μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις μέσω πολέμων που λειτουργούσαν σαν μηχανισμοί αποσυμπίεσης και μετά ξανά πάλι από την αρχή. Επειδή ευτυχώς επί των ημερών μας, τουλάχιστον σε ένα τμήμα της Δύσης, το ενδεχόμενο του πολέμου δεν είναι τρόπος διευθέτησης των διαφορών και των προβλημάτων, δυστυχώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κρίσεις να συνεχίζουν να κυοφορούνται στο εσωτερικό, χωρίς να έχουν βρει μια διέξοδο με την οποία θα μπορούσε η δυναμική του συνοσυρή να την αχτεί και να ησυχάσουν. Άρα το σύν είναι ότι δεν έχουμε πολέμους και πραξικοπήματα σε αυτό το τμήμα του πλανήτη στο οποίο ζούμε εμείς, ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη ωστόσο, αυτό το πράγμα συντηρεί ένα καθεστώς αδράνειας, το οποίο καθεστώς δημιουργεί αυτό το πρωτοφανές για το οποίο μιλήσατε. Δηλαδή, τι είναι το πρωτοφανές σήμερα? Δεν είναι ότι δεν έχουν ξαναυπάρξει κρίσεις, αλλά το πρωτοφανές είναι ότι οι κρίσεις σωρεύονται η μία στην άλλη χωρίς να επιλύονται, είτε δια της βίας είτε δια των θεσμικών διευθετήσεων. Mm. Και οι θεσμοί, τις περισσότερες φορές, κύριε Σαχίνη, δεν είναι ικανοί να διευθετούν μακράς διάρκειας και οξύτητας κρίσης. Οι θεσμοί είναι ικανοί να διευθετούν την καθημερινότητα μέσα στα πλαίσια της συμβατικής επανάληψης που μας διακατέχει. Αυτή η κρούστα, όταν σπάει, έσπασε στην περίπτωση της ελληνικής κρίσης της οικονομικής το 2008, 2009, 2010 και μετά. Έσπασε με το προσφυγικό, έσπασε με τα υγειονομικά, έσπασε με την κλιματική κρίση και τις πυρκαγιές και όλες αυτές τις φοβερές καταστροφές, έσπασε με την ενεργειακή κρίση. Φαίνεται να σπάει ξανά με αυτό το που έπεται το πιθανώς επιστημιστικό πρόβλημα. Όλα αυτά μαζί λοιπόν, τα οποία παλεύουμε να τα λύσουμε με τρόπο, με τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι τα εργαλεία αυτά δεν φτάνουν. Αυτή είναι η φάση που βρισκόμαστε σήμερα. Είναι μόνο αυτό που εντοπίζεται στο ότι θεσμικά λειτουργούμε, ας το πούμε έτσι για να καταλαβαίνόμαστε, στην καθημερινότητα, αλλά στις μείζονες κρίσεις εδώ υπάρχει ένα θέμα με τα θεσμικά, ή είναι και θέμα, και θα έρθουμε μετά στα δικά μας τα ελληνικά, και προσώπων, προσωπικότητων, ηγεσιών και ηγετών? Ακούω από πολλούς και νομίζω ότι αυτό, ειδικά για το χώρο της δικής σας επιστήμης, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι εκλείπουν οι μεγάλες ηγετικές φυσιογνωμίες, παύλα προσωπικότητες, με τα θετικά και αρνητικά τους. Είναι έτσι ή είναι ένα βολικό άλλο? Σωστά. Οι μεγάλες προσωπικότητες δεν φέρνουν νέους καιρούς. Οι νέοι καιροί φέρνουν τις μεγάλες προσωπικότητες. Ο Νίκος Γκάλης, του οποίου τα 65 γενέθλια γιορτάσαμε προχθές, ήταν αυτός ο οποίος άλλαξε το ρου του μπάσκετ και του αθλητισμού στην Ελλάδα. Όμως για να έρθει ο Γκάλης, ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του 80 σε μια Ελλάδα που για πρώτη φορά είχε εκδώσει το αντερό της, για πρώτη φορά παιδιά παίζαν μπάσκετ και φύγανε από το ξέρω της Αλάνας για να κάνουν ένα άλλο άθλημα και πάει λέγοντας. Δηλαδή η μεγάλη προσωπικότητα ήρθε σε μια τομή, σε μια μεταβατική στιγμή στην ιστορία, αυτή τη στιγμή την πήρε και τη σήκωσε και την ανέβασε σε αυτά τα επίπεδα τα καινούρια. Τέτοιες προσωπικότητες έχουν ανάγκη αυτές τις μεταβατικές στιγμές. Ο Τσόρτσιλ, ο Λένιν, ο Ντεγκόλ, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όλοι αυτοί έγιναν μεγάλες προσωπικότητες γιατί η ιστορία τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Πλέον η ιστορία εχμαλωτισμένη, αν θέλετε, σε όλα αυτά τα δεσμά τα οποία σας μίλησα στην πρώτη απάντηση που σας έδωσα, δεν αφήνει περιθώριο σε μεγάλες προσωπικότητες. Οι μεγάλες προσωπικότητες φύρονται και εξατμίζονται στην κρούστα της επανάληψης. Mm. Άρα λοιπόν οι μεγάλες προσωπικότητες δεν λείπουν. Λείπουν οι στιγμές που θα κυοφορήσουν τις μεγάλες προσωπικότητες που θα αλλάξουν την ιστορία. Ναι, αλλά... Γι' αυτό σας λέω ότι μην το ρίχνουμε μόνο στις προσωπικότητες. Συμφωνώ εγώ. Πολύ παραδοσιακός σε αυτό. Είμαι της άποψης ότι οι προσωπικότητες γεννιούνται και γεννούν ιστορία. Αλλά πρώτα γεννιούνται από την ιστορία. Mm. Εγώ το είπα και έβαλα και το αν είναι άλλοθη, αλλά για να σας συντριγκάρω λίγο, για φανταστείτε τώρα σε αυτές τις μείζονες κρίσεις,
φτάσαμε στο σημείο να λέμε που είσαι Γιούνκερ ο ΑΕΟ, που είσαι Γιούνκερ, άλλα λέγαμε πριν μερικά χρόνια, γιατί έχεις την κυρία Φοντε Λάιεν για παράδειγμα, που αυτοσχεδιάζουμε. Εντάξει, ας πούμε το Γιούνκερ και το... Ναι, πάντως σίγουρα λέμε που είσαι Μέρκελ, έτσι δεν είναι, κάποιοι τουλάχιστον, για να μην σας... Φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό συμβαίνει. Όσο πιο ίσωμα είναι η ιστορία, όσο πιο βατή και, πώς να σας πω, προβλέψιμη, τόσο πιο αδιάφορες είναι οι προσωπικότητες που θα πρωταγωνιστήσουν στο διάβα της. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και γι' αυτό λόγο αυτό σήμερα βρισκόμαστε σε μια χλιαρή στιγμή όπου η μέτρια Ευρώπη παράγει μέτριους πολιτικούς ηγέτες. Λέω η μέτρια Ευρώπη γιατί η Ευρώπη δεν είναι καλή, αλλά έχει υπάρξει και χειρότερη στο παρελθόν. Είναι μέτρια, δεν εμπνέει, είναι ανέραστη, είναι ξερή. Όπως βλέπετε όλους αυτούς τους κυρίους με τα κουστούμια τους που πηγαίνουν, έρχονται και τα λοιπά, και τα πρόσωπα και τα ονόματα τα ξεχνάμε. Γιατί? Γιατί δεν εκφράζουν κάτι ιδιαίτερο ο καθένας, εκφράζουν μια γραμμή. Αυτή τη γραμμή που πάνω σκάτω ξέρετε ότι κρατεί στον κόσμο την τελευταία 20 ετία. Όταν έχεις μια γραμμή να εξυπηρετήσεις, τότε τι νόημα έχει η προσωπικότητα? Η προσωπικότητα θα έρθει όταν θα αλλάξει τη γραμμή. Και τότε η προσωπικότητα θα εκπροσωπήσει αυτή τη μεγάλη τομή στην ανθρώπινη ιστορία. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε τη μεγάλη εικόνα ως εξής. Την έχετε ακούσει την αφήγηση. Η μία πλευρά λέει ότι ο δυτικός κόσμος, με τα καλά, τα κακά του, τα μέτρια, τα πάνω και τα κάτω, γενικώς είναι σε μία φάση παρακμής, και αναδύεται ένας άλλος κόσμος που είναι έξω από τα χαρακτηριστικά του δυτικού κόσμου, αλλά δεν δίνει ούτε δολάριο, ούτε ευρώ, ούτε cents για το αν δεν συναρμόζει με τα χαρακτηριστικά που εμείς έχουμε ορίσει τόσα χρόνια. Το συμμερίζεστε? Συμμερίζομαι ότι η Δύση προεξαρχούς της Ευρώπης, της οποίας Δύσης η Ευρώπη ήταν πριν από 80 χρόνια ο πρωταγωνιστής, βρίσκεται σε παρακμή, σε ιστορική και γεωπολιτική παρακμή και οικονομική παρακμή. Σε μεγάλες χώρες του ανατολικού κόσμου, της Ασίας, γεννιέται μια νέα οικουμενική μεσαία τάξη, της οποίας ο πληθυσμός σύντομα θα ξεπεράσει συνολικά το μισό δισεκατομμύριο των Ευρωπαίων. Συζητώ για τη μεσαία τάξη των κρατών των μεγάλων της Αποανατολής, τη μεσαία τάξη της Ινδίας και φυσικά τη μεσαία τάξη της Κίνας. Σε μια τέτοια λοιπόν λογική έτσι πλανητικών δημογραφικών ανακατατάξεων, είναι λογικό ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν το 19ο αιώνα. Βλέπετε την πορεία μιας δύναμης που πριν από 100 χρόνια ήταν η ηγέτητα του κόσμου, η Αγγλία ας πούμε. Η Αγγλία κατάφερε, έφυγε από το ευρώ με τρόπο, έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο ο οποίος μοιάζει με πραγματική αυτοκτονία του έθνους ας το πούμε, και τώρα χτυπάνε το κεφάλι τους. Τι θέλω να πω λοιπόν? Ότι είναι λογικό ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη θα πάψει να εκπέμπει τη γοητεία που εξέπεμπε με ό,τι κακά και καλά είχε αυτό. Τον υπεριαλισμό, την υποκρατία, αλλά από την άλλη πλευρά το διαφωτισμό, τα δράματα κλπ. Τι κάνουμε σε αυτή τη λογική? Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν θα επιβιώσει μετά την παρακμή της. Απλώς η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να είναι ο μόνιμος πρωταγωνιστής. Όπως βλέπετε ένα χάρτη και βλέπετε στο κέντρο του χάρτη την Ευρώπη, θα πάτε σε μια άλλη στιγμή, σε 30 χρόνια από σήμερα, το κέντρο του χάρτη δεν θα είναι η Ευρώπη, θα είναι μετατοπισμένο στα ανατολικά παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι αυτές οι μακρές αλλαγές που κυοφορούνται σε πλανητικό επίπεδο, σε διάρκειες τις οποίες ξεπερνάνε καμιά φορά τις ζωές μας, να μην κυοφορούνται με εντάσεις, τριγμούς που επιφέρουν ανθρώπινες απώλειες. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Δηλαδή, ο κόσμος αλλάζει, αλλά τουλάχιστον αλλάζει με έναν τρόπο που δεν διαλύει τις ζωές της δικές μας και των παιδιών μας. Και κυρίως, ο κόσμος αλλάζει και τουλάχιστον να διαφυλάξουμε αυτά τα πολιτιακά αγαθά τα οποία μας ορίζουν και μας επιτρέπουν σήμερα να μιλάμε ελεύθερα, με τρόπο έτσι ώστε μεθαύριο η ζωή μας να συνεχίσει να είναι, αν μη τι άλλο, κάπως ελεύθερη. Έστω και για τα προσχήματα της δυτικής ελευθερίας, που ξέρω ότι καμιά φορά θέλετε να λέτε. Εγώ πάντως κρατώ αυτό που είπατε και είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε ξεμάθει από άλλες περιόδους, ξεμάθει, όχι μάθει. Το να μιλάμε ελεύθερα είναι αυτονόητο για μας. Αλλού δεν είναι, και ας το λάβουμε υπόψη μας τον κίνδυνο που υπάρχει να χαθεί. Είπα θα έρθω στα δικά μας, αλλά βρίσκω ένα εξαιρετικό ερώτημα ακούγοντάς σας, ακροατή, του φίλου του Νικόλα. Λέει καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Οι ιστορικές συγκυρίες και οι προσωπικότητες πάνε μαζί. Οι λαοί είναι αμέτωχοι. Αυτοί δεν αποτελούν μέρος ιστορίας. Αυτοί δεν επιλέγουν τις προσωπικότητες να ηγηθούν. Είναι λοιπόν κρίση μόνο ηγεσιών και πολιτικών ή κυρίως κρίση συλλογική και ατομική? Όταν λέω ότι η ιστορία παράγει τις ανθρώπινες προσωπικότητες και δεν είναι οι προσωπικότητες που παράγουν την ιστορία, εννοώ ότι η ιστορία είναι αυτό που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Η ιστορία δεν είναι μια υπέρβαρη δύναμη η οποία
κάθεται πίσω από ένα, από ένα μπερντέ και καθορίζει, θα πούμε. Οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους. Η ιστορία από μόνη τους δεν κάνει τίποτα. Άρα η απάντηση είναι ότι φυσικά οι λαοί είναι αυτοί που φτιάχνουν τις ιστορίες τους. Και φυσικά το γεγονός ότι η ιστορία δείχνει κολλημένη και να επαναλαμβάνεται σε αυτή την κρούστα της καθημερινότητας που καμιά φορά μας προσποκαλεί θλίψη, αγανάκτηση, πόνο, οδύνη ή καμιά φορά έστω και, πώς να σας πω, μια αίσθηση ότι ουφ, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Η συντηρία είναι που βάζει τους λαούς στο παρασκήνιο. Άρα το να εμφανιστούν νέες προσωπικότητες εξ αντικειμένου σημαίνει ότι οι λαοί θα ξαναπροταγωνιστήσουν, θα βγουν μπροστά. Αλλά αυτό βλέπετε ότι συμβαίνει σποραδικά, συμβαίνει λίγο στη Λατινική Αμερική. Σπαράγματα τέτοιου είδους λαϊκών κινητοποιήσεων είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τελευταίο σπάραγμα τέτοιο το είχαμε στο Καζακστάν, θυμάστε τον Νοέμβρη μήνα, όπου φυσικά πέσανε όλοι πάνω του, Κίνα, Ρωσία και Δύση, προκειμένου ο λαός αυτής της χώρας που βρίσκεται σε τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο να ξαναμπεί στο περιθώριο. Και πάει λέγοντας. Άρα τι θέλω να πω. Η απάντηση στο φίλο του τηλεθεατή είναι ότι φυσικά οι λαοί φτιάχνουν τις ιστορίες και φυσικά, όπως είπε ο Αλέξης Τοκβίλ, οι λαοί είναι υπεύθυνοι για τις κυβερνήσεις τους. Κοιτά... Δεν είμαστε άμυροι των κυβερνήσεων που έχουμε. Mm. Για καλό ή για κακό. Κοιτάξτε τώρα, οι ακροατές τους έχετε ήδη ταξιδέψει. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να πάω, αλλά θα έρθω. Έχουμε λίγο χρόνο, αρκετό χρόνο. Στέλνει ένα ερώτημα ο φίλος ο Γιάννης. Λέει καλημέρα στον κύριο Χριστόπουλο. Τον παρακολουθώ συστηματικά. Πριν από λίγο στην εκπομπή σας, κύριε Σαχινιού, ο καθηγητής μηχανολόγων μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κύριος Ορφανουδάκης, μας εξήγησε ότι δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία με την οποία διαμορφώνεται μία τιμολογιακή πολιτική στους ρήπους του άνθρακα που επηρεάζει ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων, λέγοντας χαρακτηριστικά, πανεπιστημιακός είναι και αυτός, ότι υπάρχει μια κυρία στις Βρυξέλλες που δεν την ξέρει κανείς, που διαμορφώνει τις τιμές, καν χρηματιστήριο. Το ερώτημα λοιπόν, λέει στον κύριο Χριστόπουλο, με βάση αυτή την αναφορά, είναι το εξής. Έχει υπάρξει ξανά στο παρελθόν τόσο δημοκρατικό έλλειμμα σε υπερεθνικούς σχηματισμούς που διαθέτουν όμως πλέον τόσο δύναμη επί εκατομμυρίων ανθρώπων? Η απάντηση είναι πως ναι και όχι. Η απάντηση είναι όχι, διότι όντως το δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι εξαιρετικά έντονο και το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι θεσμοί και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και φωνές μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ένα μείζον έλλειμμα νομιμοποίησης. Από την άλλη, είναι όχι, διότι οι κυβερνήσεις που συνθέτουν όλες αυτές τα υπερεθνικά όργανα είναι κυβερνήσεις που έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και να την εκτίρουμε καμιά φορά γιατί μας ενοχλεί με αυτό που κάνει, είναι μια ένωση δημοκρατικών χωρών. Είναι μια ένωση δηλαδή των οποίων οι κυβερνήσεις προήλθαν από την έκφραση της ελεύθερης βούλης των λαών τους. Άρα λοιπόν το δημοκρατικό έλλειμμα δεν εντοπίζεται σε αυτό το επίπεδο. Στο παρελθόν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν κυβερνήσεις που δεν προέρχονταν από τη δημοκρατική βούληση του λαού τους, αλλά ήταν κυβερνήσεις είτε υποδεδειγμένες από μια συγκεκριμένη τάξη, ένα διευθυντήριο, προϊόντα πραξικοπήματος και πάει λέγοντας. Άρα, ναι, κατά το ότι το δημοκρατικό έλλειμμα σήμερα είναι πρωτοφανές μέσα στο πλαίσιο άσκησης θεσμικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι, διότι ζούμε στην ευτυχή συγκυρία που τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο εκλέγουμε τους ηγέτες που θέλουμε. Και τους ηγέτες που, όπως είπα πριν, μας αξίζουν, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Έρχομαι στα εσωτερικά. Παρακαλώ, σταματήστε. Ωραία εικόνα και η συζήτηση που θέλετε να μας παρασύρετε, αλλά να δούμε και λίγο να το προσομοιώσουμε στα καθημά μας. Θέλω να πω ότι ο κύριος Χριστόπουλος ήδη έχει προαναγγείλει ότι... Εγώ το κάνω κέφι πάντως αυτή την κουβέντα, έτσι καταλαβαίνετε. Ναι. Άμα την κάνετε κέφι, να σας βάλω και τα άλλα που μου στέλνουν εδώ πέρα, αλλά αφήστε το. Λοιπόν, ο κύριος Χριστόπουλος έχει προαναγγείλει ότι αρχές φθινοπόρου από τις εκδόσεις πόλης κυκλοφορεί το νέο του βιβλίο «Ταξίδι στο κράτος, κυριαρχία, δίκαιο και δικαιώματα». Και μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και το αποτύπωμα της δικής του διδασκαλίας πάνω στις έννοιες του δικαίου, της πολιτικής και όχι μόνο. Με βάση αυτό, κύριε Χριστόπουλε, έρχομαι στην Ελλάδα του 2022 και σε αυτά που συζητάμε μέρες τώρα με τους ακροατές και δράτωμα από κάτι της επικαιρότητας. Κοιτάξτε, ο αρχηγός, επειδή μιλάτε για δίκαιο, πολιτική, κράτος, δικαιώματα κτλ. Ο αρχηγός του τρίτου τη τάξη κοινοβουλευτικού κόμματος καταγγέλει με μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο ότι έγινε απόπειρα ή και παρακολουθήθηκε το τηλέφωνό του, γιατί δεν πάτησε καν το κακόβουλο λογισμικό και ωστόσο η δυνατότητα να τον ακούνε ή να διαβάζουν τα μηνύματά του ήταν υπαρκτή.
Η καταγγελία έρχεται να προσθεθεί σε μία αλυσίδα του ΚΚΕ, το τηλεφωνικό κέντρο του δημοσιογράφου Κουκάκη, με ένα λογισμικό που το συζητάει όλος ο πλανήτης. Και λέω εγώ, την ίδια στιγμή, με εξαίρεση μια μερίδα του τύπου, το θέμα δεν παίζει πουθενά. Δεν υπάρχει ζήτημα εδώ? Φυσικά υπάρχει ζήτημα. Φυσικά υπάρχει ζήτημα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του τύπου, διότι η διαπλοκή ενός σημαντικού τμήματος του τύπου με κατεστημένα συμφέροντα, ομάδες πίεσης κλπ. Κλπ. Τα οποία πολιτικά είναι τοποθετημένα μονόπατα, δημιουργούν ένα έλλειμμα πλουραλιστικής και με ρόλη της ενημέρωσης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε από το 1974 μέχρι το 1981 τον τόπο, αλλά είχε μια ελευθεροτυπία που πούλαγε 250.000 φύλλα και νέα που πουλούσαν 300.000 φύλλα. Και έφτανε που πουλούσε 200.000 φύλλα. Σήμερα έχει μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά ουσιαστικά με αντιπολίτευση 2-2,5 εφημερίδες, και από εκεί και ύστερα ό,τι γίνεται, γίνεται στα social media και στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Προσέξτε. Εδώ συζητάνε για μια μορφή μπερλουσκονοποίησης δηλαδή της εικόνας του τοπίου του τύπου στην Ελλάδα σήμερα, κάτι το οποίο το είχαμε ήδη συζητήσει, αν θυμάστε, και πριν αρκετά χρόνια, στις ραδιοφωνικές μας κουβέντες. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δημιουργεί ένα έλλειμμα ελευθερίας. Προσέξτε, δεν λέω ότι στην Ελλάδα ο τύπος σε πρώτη φάση δεν είναι ελεύθερος, λέω όμως ότι επειδή είναι εξαρτημένος, άρα δεν είναι ανεξάρτητος, αυτό το καθεστώς της εξάρτησης φαλκιδεύει την ελευθερία του. Και επί της ουσίας των καταγγελιών του αρχηγού του Τρίτου Τάξη Πολιτικού Κόμματος, ας φύγουμε τώρα από τον τύπο. Αυτό είναι φοβερό τώρα που συζητάμε. Εδώ συζητάμε πλέον για καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ οριακές για το δημοκρατικό πολίτευμα. Όπως και η ιστορία του δημοσιογράφου που είχε κάνει την ιστορία είναι το Κουκάκη. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι, προσέξτε, είναι το δεύτερο. Δηλαδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό ότι παρακολουθείτε ο Ανδρουλάκης, παραδείγματος χάρη, αν παρακολουθείτε. Ή το ότι παρακολουθείτε, κύριε ότι... Χριστόπουλε, το τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού. Είναι ιστορικό κόμμα το ΚΚΕ. Ακριβώς. Ναι. Το χειρότερο είναι ότι το mainstream media τα έχει κάνει γαργάρα, να σου το πούμε. Λέει εδώ πέρα. Ο φίλος. Α, ρε παιδιά, αφού σας παρακάλεσα. Εντάξει, θα το κάνω κατά παρέκβαση. Μια ερώτηση λέει ο Αντώνης στον καθηγητή μου, άλλοτε στο Πάντιο. Πιστεύει ότι η κρίση του ενεργειακού στην Ευρώπη θα οδηγεί στην πολυπόθητη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή στην ευρωπαϊκή κατάρρευση? Και αν γίνει είτε το ένα είτε το άλλο, ποιο θα είναι το πλαίσιο? Π.χ. στην πρώτη περίπτωση, μια απόφαση για ανανέωση των συνθηκών και ενίσχυση του πολιτικού πλαισίου είναι άνοδο statement, όπως έχει πει ο ίδιος, το πνεύμα του λαϊκισμού και της φθοράς. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Μας πάει πίσω, αλλά θα το κάνω. Τι να κάνω τώρα, οι ακροατές είναι που στέλνουν. Δεν είμαι προφήτης να σας πω πότε και αν θα καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ ισχυρή και βλέπετε μπορεί να καταπίνει σχετικά εύκολα τους πολιτικούς της αντιπάλους. Από τον εαυτό της δεν μπορεί να γλιτώσει. Οποιοδήποτε πήγε κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τα αριστερά, όπως ο Τσίπρας, είτε ο Σαλβίνη από τα δεξιά, τελικά συνθηκολόγησε. Άρα θέλω να σας πω, η θεσμική, οικονομική και πολιτιακή δύναμη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοφανής αυτή τη στιγμή. Μπορεί να ισοπεδώνει τους πάντες μέσα στην Ευρώπη το πέρασμά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ζήσει για πάντα. Η θεσμική ακαμψία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου κάνει φοβερή εντύπωση. Τα χρόνια που ήμουν πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μίλησα με πολλούς ηγέτες ανά τον κόσμο. Αυτοί που μου έκαναν περισσότερο εντύπωση για την ακαμψία και την υπεροψία τους ήταν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρούσαν ότι δεν έχουν να παίρνουν μαθήματα από κανέναν, ότι είναι πιο δημοκράτες, πιο μάγκες, πιο ωραίοι και πάει λέγοντας. Αν το ενεργειακό είναι το σημείο τομής το οποίο θα δημιουργήσει ανακατατάξεις σαν και αυτές για τις οποίες μίλησε ο παλιός μου φοιτητής, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι ειδήμονος στα ενεργειακά. Πιστεύω όμως ότι η Ευρώπη θα βρει διεξόδους για να καλύψει το ενεργειακό της έλλειμμα μετά την ιστορία με τη Ρωσία. Αλλά είδομε. Πριν 2 χρόνια, και επιστρέφω στην εσωτερική ατζέντα, σε μία συζήτηση εδώ ραδιοφωνική είχατε πει ότι πολύ σύντομα θα τεθεί ομά το δίλημα στην κοινωνία. Είμαστε με τους θεσμούς, με τα προβλήματά τους, κουτσουρεμένους, ή είμαστε με λύσεις εκτός θεσμών που σε πρώτη δόση μπορεί να μας βολεύουν, ώρα ηγέτες σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, αλλά στο τέλος οι ηγέτες αυτοί θα σου λένε αφού σου έλυσα τα βασικά, τώρα θα με αφήσει να κάνω κουμάντο εγώ και δεν θα ρωτάς. Πίστευε και μια έρευνα, να το πω έτσι. Σήμερα βλέπετε ότι διευρύνεται η θεσμική υποχώρηση? Βλέπω ότι ολοένα και περισσότερο αυτή η δημοκρατία που έχουμε αυτοακροτηριάζεται. Δεν εμφανίζεται πιστική και ελκυστική σε ένα μεγάλο τμήμα των λαών του κόσμου.
Βλέπω ότι αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση την τελευταία 40ετία-30ετία είναι ένα σύστημα το οποίο δημιούργησε φοβερές δυναμικές επικοινωνίας, επαφής στο χώρο, στο διαδίκτυο, στο εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών, στους ανθρώπους κτλ. Αλλά όξινε με βαθμό τραυματικό τις ανισότητες, με αποτέλεσμα οι ηττημένοι της παγκοσμιοποίησης να στρέφονται προς την εθνική αναδίπλωση. Δεν είναι τυχαίο ότι το σύνθημα όλων αυτών των ηγετών για τους οποίους κάνετε λόγο είναι να κάνουν τις χώρες τους πάλι μεγάλες. Αυτό λέει ο Πούτιν, αυτό λέει ο Ερντογάν, αυτό λέει ο Τραμπ, αυτό λέει ο Μπολσονάρο. Αυτό λένε όλοι αυτοί οι νεοακροδεξιοί μεταφασίστες, θα μπορούσε κάποιος να τους πει. Απέναντι σε αυτούς λοιπόν, αν η λύση είναι οι πολιτικές τύπου Μακρόν, την πατήσαμε. Διότι οι πολιτικές τύπου Μακρόν, λέω παράδειγμα ενός πολιτικού που προσωποποιεί, αν θέλετε, αυτό το ευρωπαϊκό mainstream, είναι οι πολιτικές που τροφοδοτούν, είναι οι πολιτικές που δημιουργούν ως σύμπτωμα αυτές τις πολιτιακές κρίσεις, σαν και αυτές τις οποίες περιγράψετε στην αρχή. Άρα λοιπόν, αν λέμε ότι το ερώτημα είναι ή Μακρόν ή Λεπέν, είναι σαν να λέμε ότι αργά ή γρήγορα ξέρουμε ότι θα έρθει η Λεπέν. Και στην Ελλάδα τι γίνεται με τους θεσμούς? Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης: κύριε Χριστόπουλε, σας ακούω που μιλάτε για τους θεσμούς, το δίκιο. Με συγχωρείτε, λέει, εδώ στη γιορτή της Δημοκρατίας, για την αποκατάστασή της, η πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς και όλοι καταλάβαμε ότι εννοούσε την περίπτωση Λιγνάδη. Δεν γίνεται διαφορετικά τόσο καιρό να μην λέει κάτι? Εγώ να πω στο φίλο ότι μείζον θέμα έγινε σαγιονάρα του μουσικού. Τέλος πάντων. Ελάτε, κύριε Χριστόπουλε. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ακόμα ένα τόπιμα. Στη σειρά αρκετών τον τελευταίο καιρό. Δεν έχει γίνει αντιληπτό, νομίζω, στην κυρία πρόεδρο ποιος είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος της ως φορέας ενότητας του έθνους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να επεμβαίνει σε ζητήματα που διαιρούν τον λαό και να παίρνει θέση υπέρ ή εναντίον. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, στα πανεπιστήμια γίνεται μια διαμάχη ως προς το ζήτημα της διοίκησης των πανεπιστημίων μετά από το νέο νομοσχέδιο. Θα σας ρωτούσα αμέσως μετά γι' αυτό, αλλά ελάτε. Ναι. Ελάτε. Όχι, σας λέω ως παράδειγμα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να πάρει θέση και να πει ότι ξέρεις, Χριστόπουλε, έχεις εσύ δίκιο ή Κεραμέως, έχεις εσύ δίκιο. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει. Δυστυχώς το έχει κάνει σε μια σειρά από ζητήματα και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και αυτό, κατά την άποψή μου, υπονομεύει και το κύρος της Προεδρίας, αλλά και αν θέλετε και την ίδια την δημοκρατία μας, την προεδρευόμενη ως πολίτευμα, ας πούμε. Αλλά τι να σας κάνω, αυτή είναι, αυτό μπορεί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι θέμα. Και σας το λέω, μολονότι εγώ στήριξα το να έχουμε τη Σακελαροπούλου πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι θεωρούσα ότι και γυναίκα πρέπει να είχαμε και καλή δικαστή να ήταν και πάει λέγοντας. Αποδεικνύεται δυστυχώς ότι οι περιστάσεις αυτές είναι ζόρικες για εκείνη. Τι να κάνουμε. Είναι θέμα προσώπου ή είναι θέμα του πώς λειτουργούν χωρίς διακριτά οι εξουσίες τελικά, βάζοντας μέσα και τη δικαστική και την νομοθετική και την εκτελεστική και τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα της χώρας? Όχι, κύριε. Εδώ είναι θέμα προσώπου, κύριε Ζαχίνη. Είναι αυτό που λέμε στην αρχή. Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του είναι θέμα προσώπου ο πρόεδρος να τα βγάζει πέρα και να είναι ο κόσμος ικανοποιημένος ακριβώς επειδή εκφράζει την ενότητα του έθνους, όπως λέει το Σύνταγμα. Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, παλαιός αρχαίος δεξιός πολιτευτής και μάλιστα υπερσυντηρητικός στις δεκαετίες και το 70 του 80, κατά την άποψή μου, υπήρξε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο καλύτερος πρόεδρος δημοκρατίας της ελληνικής μεταπολίτευσης. Διότι κατάφερε να εκφράσει με τον λόγο του αυτήν την ενότητα που σήμερα λείπει. Μάλιστα. Τώρα, μιας και το θίξατε παρακαλώ πολύ, και μιλάμε για θεσμούς, για όργανα, για κράτος, για δικαιώματα. Η Υπουργός Παιδείας έχει προχωρήσει σε μια μεγάλη αναθεώρηση, μεταρρύθμιση όπως λέει, στην τριτοβάθμια και αντιδράτε οι πανεπιστημιακοί. Η δική σας γνώμη είναι ποια επί όλων αυτών? Η δική μου γνώμη είναι ότι ο Υπουργός Παιδείας αποστρέφεται το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και θα είμαι σκληρός γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να τα λέμε τα πράγματα. Θεωρεί ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι μια μπακατέλα. Θεωρεί ότι οι Έλληνες πανεπιστημιακοί είναι μέτροι και φίνες. Θεωρεί ότι οι φοιτητές είναι μέτροι και χειρότεροι από κυφήνες. Θεωρεί ότι τα πανεπιστήμια μας είναι άνδρα εγκληματικότητας, γι' αυτό θέλει να φέρει την αστυνομία μέσα. Και θεωρεί ότι είμαστε αδύνατοι, ανίκανοι να διοικηθούμε, ενώ το Σύνταγμα προβλέπει με σαφήνεια το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Και γι' αυτό φέρνει ένα νόμο εκτροματικό σε ό,τι αφορά το θέμα της διοίκησης των πανεπιστημίων, εισάγοντας στο πανεπιστήμιο τρόπους διοίκησης που προσυδειάζουν σε ανώνυμες εταιρείες ή πολυεθνικές οργανώσεις. Το πανεπιστήμιο, όχι μόνο το ελληνικό, το κάθε πανεπιστήμιο έχει την ανάγκη της συνταγματικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή την ανάγκη να αποφασίζει το ίδιο για τον εαυτό του, κάτι το οποίο ο νέος νόμος το φαλκιδεύει απεριόριστα. Ξέρετε,
να είστε σίγουρος και θα με θυμηθείτε. Ο νέος νόμος δεν υπάρχει περίπτωση να μακροημερεύσει. Το θέμα είναι τι ζημιές θα γίνουν ενώσο θα εφαρμοστεί. Και για τον λόγο αυτό, όσο πιο γρήγορα τελειώσουμε με αυτό το νόμο, τόσο καλύτερα. Άρα εσείς προβλέπετε ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε ιστορίες, παρότι έχει ψηφιστεί. Σας θυμίζω ότι είχαμε κάνει μια τέτοια κουβέντα τα Χριστούγεννα όταν ήταν να το εμφανίσει. Επειδή σκάσαν όλα τα υπόλοιπα μετά τα Χριστούγεννα πολύ δύσκολα στην επικοινωνιακή και στρατηγική του διαχείριση από την κυβέρνηση, δεν εμφανίστηκε ο νόμος. Επειδή όμως και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Παιδείας, γιατί η Υπουργός Παιδείας δεν λειτουργεί μόνη της, λειτουργεί υπό την αιγίδα και την πολιτική επιτήρηση του ανθρώπου που τη διόρισε. Έχουν στην παιδεία σκληρά στην ατζέντα τους και επειδή θεωρούν και εν μέρει εύλογα ότι η αντίληψή τους είναι ηγεμονική στην κοινωνία, δηλαδή ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας όντως θεωρεί ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι, να μην πω τη λέξη. Για το λόγο αυτό σηκώνουν το θέμα αυτό καλοκαιριάτικα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό απέναντι στα άλλα ζητήματα, της ακρίβειας, της ενέργειας κτλ., στα οποία τα πράγματα έχουν γίνει μαντάρα. Και θεωρούν ότι στην παιδεία έχουν το πάνω χέρι. Και σας ξαναλέω, και εξαιτίας των δικών μας λαθών, των πανεπιστημιακών κλπ. Και ενός τμήματος της φοιτητικής νεολαίας, εκεί όντως έχουν το πάνω χέρι. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει ότι οποιοδήποτε διαδεχτεί την παρούσα κυβέρνηση και όποτε, ξέρετε ότι αυτόν τον νόμο δεν θα τον κρατήσει. Ο νόμος αυτός θα έχει το τέλος που είχε και ο νόμος ο προηγούμενος, ο οποίος ψηφίστηκε από την Άννα Διαμαντοπούλος, Υπουργό Παιδείας της κυβέρνησης 2012, αν δεν απατώμε, ο οποίος και αυτός φυσικά κατέρευσε. Αυτός ο νόμος είναι χειρότερος από τον προηγούμενο του 2012. Και για τον λόγο αυτό και πολλοί δεξιοί συναδελφοί μου, συντηρητικοί, καθόλου ασεβάσμοι καθηγητές, είναι με μανία εναντίον του νόμου, διότι διαλύει αυτό που ακριβώς εμείς κάνουμε στα πανεπιστήμια. Δεν μου λέτε, κύριε Χριστόπουλε, μιας και το αναφέρατε για την πανεπιστημιακή αστυνομία, στο Πάντιο τελικά μπαίνει η πανεπιστημιακή αστυνομία? Το Πάντιο δεν προβλέπεται από το νόμο να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένα ιδρύματα. Κουτοπώνυρα το ρώτησα, το καταλάβατε, γιατί ο Υφυπουργός Παιδείας καθηγητής στο Πάντιο είναι. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο οποίος προχτές δεν τίμησε το ρόλο του με κάτι δηλώσεις στη Βουλή, ο συνάδελφός μου Άγγελος Συρίγος, είχε τη στοιχειώδη ευφυΐα να εξαιρέσει το Πάντιο από τα ιδρύματα στα οποία θα μπει η ελληνική αστυνομία, διότι ξέρει ότι δεν χρειάζεται, διότι μια χαρά η κοινωνική ειρήνη υπάρχει στο Πάντιο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θέλω να σας πω ότι με κάποιον τρόπο το δυστυχέστατο περιστατικό που τον είχαν ξυλοφορτώσει ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε μέσα στην κοινωνία την πεποίθηση αμάν τα πανεπιστήμια στα οποία είναι εγκληματίες. Λες και το Συρίγο τον δίραν μόνο επειδή ήταν στο πανεπιστήμιο, άμα ήταν αλλού δεν θα τον δέρνανε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν ο άλλος είναι κάφρος και βάρβαρος, δεν διάλεξε ειδικά το πανεπιστήμιο να σε δίνει. Παρ' όλα αυτά, πέρασε στον κόσμο ότι ο Άγγελος ο Συρίγος ήταν θύμα αυτού του ξυλοδαρμού μόνο και μόνο επειδή ήταν στο πανεπιστήμιο. Και αυτό λειτουργήσε όπως και η τραγική εικόνα του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου ως από τους βασικούς μοχλούς για την ενίσχυση της ιδέας ότι τα πανεπιστήμια χρειάζονται αστυνομία. Τώρα... Μόνο η Τουρκία έχει αστυνομία, ναι, στην Ευρώπη. Μάλιστα. Μόνο η Τουρκία. Μάλιστα. Αν θέλουμε να μοιάσουμε στην Τουρκία, ο κόσμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε, αλλά δεν μας τα λέτε λέει καλά. Όταν η πρόεδρος Δημοκρατίας δεν τα καταφέρνει, ποιος την πληρώνει την ύφη? Γιατί εδώ δεν είναι πρόεδρος που κάνει κακή διαχείριση και διαλύει το σπίτι της. Εδώ αν ο νότατος πολιτιακός άρχοντας θεσμικά κάνει αυτά που κάνει, διαλύεται το ίδιο το κράτος. Δεν διαλύεται το κράτος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα δεν έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες, έχει σχεδόν διακοσμητικές αρμοδιότητες και υπό την έννοια αυτή δεν ζούμε σε μια δημοκρατία που έχει προεδρευόμενα, που έχει προεδρικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αυτό που λέμε το ανεύθυνο, δηλαδή δεν είναι υπεύθυνο για τις πράξεις, δεν είναι εκτελεστικός πρόεδρος, οπότε η ζημιά που γίνεται από τα φάουλ που κάνει είναι συμβολική. Αν είχε πραγματική δύναμη θα ήταν διαφορετικός. Και γι' αυτό δεν θέλω επουδενή να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως κατά καιρούς ακούω με αφέλεια να λέγεται αριστερά και δεξιά. Ούτε θέλω να αλλάξει η εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας με απευθείας εκλογή, ούτε τίποτα. Ο πρόεδρος να είναι εκεί που είναι. Ένα σύμβολο, όπως έχουν το βασιλιά στην Ολλανδία, στην Δανία και στην Νορβηγία. Η Θεανό, κύριε Χριστόπουλε, είναι γνωστός ο τρόπος σκέψης σας και η γραφή σας, ιδίως πάνω στα ζητήματα των δικαιωμάτων και του δικαίου. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αυτό που χρησιμοποίησε. Εδώ έχει ενδιαφέρον η κυρία Κελαροπούλη τελικά. Ότι οι δικαστές δεν αποφασίζουν με βάση το περί δικαίου αίσθημα, το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Καταρχάς, λέει, είναι πλεονασμός. Αυτονόητο. Από την άλλη, δεν πρέπει οι πολίτες να εκδηλώνουν τη δυσφημία τους για αποφάσεις που αισθάνονται ότι δεν αποδίδουν το δίκαιο?
Ουδής είναι στο απειρόβλητο της δημόσιας κριτικής αποδοκιμασίας ως κεφλέδης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαιοσύνης. Αν αυτό συνέβαινε, θα είχε πρόβλημα ελευθερίας έκφρασης η δημοκρατία μας. Ευτυχώς δεν έχει. Άρα λοιπόν, σε όποιον δεν αρέσει μια δικαστική απόφαση, μπορεί εύκολα να δημοποιήσει την αποδοκιμασία του ή και την χλέβη του προς αυτήν. Άρα λοιπόν, ένα αυτό. Δύο. Κοινό περί δικαίου αίσθημα. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα σε ένα δημοκρατικό κάτους δικαίου ενσωματώνεται στους κανόνες του. Κανονικά δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει απόκληση μεταξύ, μεγάλη απόκληση μεταξύ του κοινού περί δικαίου αίσθημα και των αποφάσεων των δικαστηρίων. Όταν τέτοια διάσταση υπάρχει, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Είτε οι αποφάσεις των δικαστηρίων πάσχουν διότι βρίσκονται σε απόσταση από αυτό που η κοινωνία αφουγκράζεται ως κανονικό, είτε η ίδια κοινωνία στο όνομα των της και των θυμικών της παρασύρεται μερικές φορές σε λογικές του τύπου να σκοτώσουμε τους βιαστές, να σκοτώσουμε τους ληστές, να σκοτώσουμε τον έναν, τον άλλον, να επαναφέρουμε την ποινή του θανάτου κτλ. Αν είναι κοινό περί δικαίου αίσθημα η επαναφορά της ποινής του θανάτου, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι η πανάκια. Προσέξτε τώρα, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία γίνεται η δουλειά, θέλει μεγάλη προσοχή. Πώς δηλαδή δεν θα φτάσουμε σε μια ανθρωποφαγία ενός βιαστή, την ίδια στιγμή όμως που και η κοινωνία θα ακουστεί μέσα στο δικαστήριο, όπως ακούστηκε στην ετιμιγορία της δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή πριν από δύο χρόνια. Η δικαστική εξουσία, κύριε Σαχίνη, είναι ανεξάρτητη, αλλά δεν αποφασίζει σε ιστορικό κενό. Ακούει, έχει μάτια και αυτιά. Και όσο πιο πολύ φωνάζει μια κοινωνία, τόσο περισσότερο η δικαστική εξουσία είναι αναγκασμένη να ακούει. Διότι αν δεν ακούσει, θα τα βρει μπροστά της. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση είδατε ότι όλη αυτή η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ασκήσει ανέρεση σε βάρος των αποφάσεων του εφετείου και είδαμε πώς θα πάει το πράγμα. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα. Έχετε πολλά μηνύματα εδώ σήμερα, κύριε Χριστόπουλε. Εγώ χαίρομαι, μου κάνουν τη δουλειά πιο εύκολη. Ο φίλος ο Κώστας, 5 μήνες χωρίς χρηματοδότηση, κύριε Χριστόπουλε, οι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, αυτούς που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έσπευσε να θέσει υπό την εποπτεία του, και ενώ οι υπάλληλοι των μη κυβερνητικών οργανώσεων προγραμμάτισαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, το ίδιο με τη σειρά του προειδοποιεί για έλεγχο στις δομές του τέστην. Οι δομές, λέει ο Κώστας, που λόγω χρηματοδότησης είναι στα όρια της διάλυσης, γιατί δεν έχουν έσοδα ώστε να συντηρηθούν, θα δεχτούν έλεγχο από το ίδιο το Υπουργείο που δεν χρηματοδοτεί τα προγράμματα για να μην διαλυθούν οι δομές. Αυτό δεν είναι μια δυσμενής πραγματικότητα όπου ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί? Αυτές είναι πολιτικές σκοπιμότητες που επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την εξευτελιστική ελληνική πραγματικότητα? Εξ όσων αντιλαμβάνουμε, ο ακροατής μας, ο Κώστας, έχει ήδη την εικόνα της κατάστασης στον χώρο των δομών φιλοξενίας, οι οποίες μοιάζουν με το έργο του Σύσυφου. Κάθε φορά δηλαδή που πάει να κάνει κάτι, ξαναπέφτει από την αρχή. Δυστυχώς έτσι νιώθουν όσοι έχουν ασχοληθεί με το προσφυγικό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα εδώ θέλει να δείξει ότι επικοινωνιακά είναι με τα καλά τα παιδάκια, τα οποία θα συνόδευτα, τα φιλοξενούμε λέγοντας. Έχουμε πάρει και τη μόντα κάθε φορά που κάποιος πρωτεύει να τον καλούμε και στο Μέγαρο Μαξίμου, να του λέμε «Αχ, τι ωραίος που είσαι, τι καλός που είσαι, μπράβο παιδί μου που τα κατάφερες τις εξετάσεις». Ενώ όλοι οι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι πρώτοι, αλλά είναι δεύτεροι ή τρίτοι, τους έχουμε σε δομές φιλοξενίας, τους έχουμε κλεισμένους σε hot spot, τη στοιχειότερη περίπτωση τους έχουμε να περιφέρονται ασυνόδευτοι στον δρόμο. Λοιπόν, επειδή έχω ανακτήσει με αυτή την ιστορία και είμαι αρκετά εκνευρισμένος με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται το ζήτημα, σας λέω το εξής. Αυτή η αντίφαση που βιώνουμε σήμερα, η αντίφαση δηλαδή που ουσιαστικά είμαστε το μαντρόσκυλο της Ευρώπης και κάνουμε pushbacks και έχουμε στήσει την ασπίδα της Ευρώπης υλοποιώντας τις πιο απάνθρωπες πολιτικές, θα μας βγει πολύ κακό. Διότι όταν θα έρθει η στιγμή και έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται ποιος κάνει τη βρωμοδουλειά για την Ευρώπη σήμερα, κανείς δεν θα σταθεί να συμπαρασταθεί σε αυτόν ο οποίος είναι ο φυσικός αυτούργος όλων αυτών των εγκλημάτων. Και τότε όλοι θα μας γυρίσουν στην πλάτη, όπως μας την έχουν ήδη γυρίσει στην πλάτη. Και αυτό θα το βρει μπροστά της η όποια ελληνική κυβέρνηση. Και ένας λόγος από τους οποίους θα έπρεπε αυτό να σταματήσει είναι και η ίδια η θέση της Ελλάδας μέσα στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο η Ελλάδα αναλαμβάνει μόνο το ρόλο της ασπίδας, τόσο θα αναγκάζεται και να προσποιείται ότι τάχα μου έχει δομές φιλοξενίας, αλλά έχει δομές απόθεσης, και να κάνει τη βρώμικη δουλειά για τους άλλους, που όταν αποκαλυφθεί οι άλλοι θα τους πούνε «δεν ήξερα, δεν ξέρω τίποτα». Το πιο βρωμιάριδο, λοιπόν, στην ιστορία. Ο Μουτζούρης. Μάλιστα, ο Μουτζούρης. Φεύγω από όλα, γιατί θα πάμε 2 η ώρα. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Λίγο θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα και λάβετε υπόψη σας, που το έχετε λάβει υπόψη σας, ότι είμαστε σε μια εκλογική τροχιά, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι γείτονες για τους οποίους μιλήσατε, η Τουρκία,
και οι άλλοι γείτονες, η Κυπριακή Δημοκρατία. Γενικώς στην περιοχή έχουμε εκλογές. Εκλογική τροχιά. Στην Ελλάδα πώς βλέπετε την πολιτική πραγματικότητα? Και πρέπει να πω εδώ ότι εκτός των άλλων το τελευταίο διάστημα είστε και στις δεξαμενές σκέψεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα εδώ για να μας πείτε τώρα πώς τα βλέπετε τα πράγματα με όλους τους βασικούς πολιτικούς παίκτες. Εγώ, κύριε Σαχίνη, πιστεύω και το είχα πει μάλιστα και σε μια εποχή που όλοι προετοιμάζονταν για εκλογές κυβερνητικών και. Όντως, το είχατε πει. Παραγόντων, είχα πει ότι δεν βλέπω εκλογές, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι στη φύση της πολιτικής προσωπικότητας του πρωθυπουργού της χώρας να μην θέλει να κάνει. Να αξιοποιήσει όσο γίνεται περισσότερο κατά το μέγιστο τον πολιτικό χρόνο που διαθέτει για να κυβερνήσει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για το καλό ή το κακό. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα κάνει εκλογές, αυτό προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ξέρουν ότι όσο πιο αργά κάνει τις εκλογές, τόσο λιγότεροι από αυτούς θα είναι στη Νέα Βουλή. Όπως και να έχει το πράγμα, επειδή όλοι γνωρίζουν ότι οι μήνες που έρχονται με το καλοκαίρι θα είναι δύσκολοι μήνες για τον τόπο, γνωρίζουν επίσης ότι εξ αντικειμένου, ακόμα και τίποτα να μην κάνει η αντιπολίτευση, η πολιτική διαφορά που χωρίζει την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση σταδιακά θα μειώνεται. Τώρα, το πόσο θα μειωθεί δεν είμαι σε θέση να το ξέρω, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω τι θα γίνει τον ερχόμενο χειμώνα, πόσο άσχημα θα το πάμε στη διαχείριση της ακρίβειας και της φτώχειας, αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της ενεργειακής κρίσης και με τι όρους, και τέλος τι μπορεί να γίνει με την Τουρκία, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση απρόβλεπτη και πάει λέγοντας. Πάντως, αν τα πράγματα πάνε κανονικά και έχουμε εκλογές του χρόνου στις αρχές του καλοκαιριού, εγώ βλέπω ότι πάμε για δεύτερες εκλογές με ενισχυμένη αναλογική σε ένα κλίμα πολύ βαθιάς πόλωσης. Για τους μεγαλύτερους εξημών θυμίζω την κατάσταση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 89, και από εκεί για επιρρημιχθεί το. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά του λόφου, στον χώρο της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση, ασκούσατε κριτική για κάποια χαρακτηριστικά της. Εγώ έχω πει την άποψή μου και τη λέω κιόλας. Εγώ δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να σου πω, τοποθετούμε στον χώρο της αριστεράς. Οπότε πιστεύω και λέω αυτό που θέλω να πω. Και νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχουν. Σαν και εμένα, γι' αυτό υπάρχουν. Όχι να λέμε αυτό που θέλουν να ακούσουν οι δικοί μας, αλλά αυτό που κατά την άποψή μας είναι το σωστό. Εγώ λέω ότι πρέπει ο χώρος της αντιπολίτευσης, πρέπει η αριστερά στην Ελλάδα αντί να διαγωνίζεται και να μαζεύει ψηφαλάκια από το κέντρο με τη Νέα Δημοκρατία, να μαλώνει για το 3% του ελληνικού λαού που μία ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, μία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, να επεκτείνει το πολιτικό της λεξιλόγιο, να ανοίξει την πολιτική της ατζέντα, να μιλήσει στη νεολαία, να μιλήσει στους νέους που μας ακούνε εμάς και νομίζουν ότι μιλάμε κορακίστικα, να μιλήσει στους ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους έξω από το δικαστήριο του εφετείου της Αθήνας για την καταδίκη της Αυγής, να μιλήσει σε όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία κινητοποιήθηκαν και έδειξαν τη φοβερή τους αλληλεγγύη στο κίνημα MeToo με αφορμή την υπόθεση Μπεκατόρου, Λιγνάδη και πάει λέγοντας, να μιλήσει σε όλους αυτούς που συμπαραστάθηκαν στους απεργούς του eFood. Να μιλήσει σε όλους αυτούς οι οποίοι βλέπουν ότι ο κόσμος που έρχεται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης μπορεί να γίνει ανυπόφορος και πάει λέγοντας. Αυτά απασχολούν τα παιδιά. Τι νομίζετε απασχολούν τα παιδιά? Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει κεντροαριστερά ή κεντροδεξιά, αυτά απασχολούν εμάς, εσένα, εσάς, κάποιους ανθρώπους του δικού μας συναφιού. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει η αριστερά? Αντί να κοιτάει ποιος θα πάρει περισσότερο από αυτό που τη χωρίζει από τη δεξιά, ας στήσει έναν πολιτικό λόγο σύγχρονο, ριζοσπαστικό, κοφτό και άμεσο. Κοφτό και άμεσο, όχι πολλές κουβέντες, με απλό λόγο, προκειμένου να συγκινήσει αυτούς τους ανθρώπους. Διότι αν κάποιος συγκινήσει αυτούς τους ανθρώπους, όπως φαίνεται δημοσκοπικά, δεν πρόκειται να είναι συντηρητική παράταξη, θα είναι η αριστερά. Αν κάποιος. Αυτή είναι η πρόκληση για τους μήνες που έρχονται, κατά τη δική μου εκτίμηση. Ο φίλος ο Τάσος λέει: καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Πώς βλέπετε τον νέο ηγέτη του Πασόκ Κινάλ, που είναι ένας νέος άνθρωπος, τον κύριο Ανδρουλάκη? Αδιάφορο τον βλέπω. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του κ. Ανδρουλάκη. Και γι' αυτό βγήκε εξάλλου, διότι ήταν σίγουρο ότι. Δηλαδή, ποιο βγήκε? Δεν βγήκε ο Λοβέρδος που κατά την άποψη όλων θα πήγαινε το Πασόκ στην Νέα Δημοκρατία. Δεν βγήκε ο Βανδρέου που κατά την άποψη όλων θα πήγαινε το Πασόκ που κολλάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο Ανδρουλάκης, ο οποίος όμως δεν καταλαβαίνω τι στίγμα έχει. Μάλιστα. Να κλείσω, αν δεν έχετε αντίρρηση, παρότι καταχρώμε το χρόνο σας, με κάποιες παρεμβάσεις ακροατών. Θέλετε, κύριε Σαχίνη. Πόσο διακοσμητικός είναι ο ρόλος που όντως έτσι φαίνεται να είναι, κύριε Χριστόπουλε, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νικόλας, τα σχέδια προεδρικού διατάγματος, αυτά δεν έχουν νομική ισχύ? Δεν ασκείται εξουσία από τον πρόεδρο με αυτόν τον τρόπο? Το προεδρικό διάταγμα είναι νομοθέτημα το οποίο γράφει
συντάσσει η κυβέρνηση και υπογράφει ο πρόεδρος μέσα στο πλαίσιο του ανευθύνου των αρμοδιοτήτων του. Άρα το περιοδικό διάταγμα είναι περιοδικό μόνο τύπης. Κατ' ουσίαν είναι νομοθέτημα της κυβέρνησης. Άλλος φίλος, ο Αλέξανδρος. Κύριε Χριστόπουλε, μόλις έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο και πρόθεσή μου είναι να φύγω στο εξωτερικό. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τρώει τα παιδιά της. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα. Πόσο μάλλον να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Τι μου απαντάτε? Απαντάω ότι δυστυχώς και εμένα τα παιδιά μου που είναι στην ηλικία τη δικιά του, από τα τρία που έχω είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον το ένα θα βρεθεί στο εξωτερικό. Είναι δυσάρεστη η εμπειρία της ξενιτιάς. Θεωρώ ωστόσο ότι δεν είναι να το βάλουμε το κεφάλι κάτω. Δυστυχώς η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή, σε μακρά διάρκεια, δεν πρόκειται να βελτιωθεί άμεσα. Και θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η Ελλάδα έχει τα ιστορικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που παράγει ανθρώπους που γνωρίζουν, αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίζουν δεν μπορούν να προωθηθούν στην ελληνική αγορά εργασίας. Άρα θεωρώ ότι είναι μια ορθή επιλογή να σηκωθεί να φύγει, να ζήσει σαν άνθρωπος και κάποια στιγμή αν μπορέσει να γυρίσει, έχει καλώς. Πάντως δεν θεωρώ ότι είναι το τέλος του κόσμου για κανέναν το να φύγει από την Ελλάδα, όσο και δυσάρεστο αυτό να είναι. Τώρα, κοιτάξτε, οι πάρα πολλοί ακροατές παρέμειναν στη μεγάλη εικόνα. Οφείλω όμως να τα θέσω. Ο Βασίλης. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Έχω τη γνώμη ότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και εταιρικό σύστημα πλασάρει ηγέτες και πολιτικές, φτιάχνοντας, το έχει βάλει σε εισαγωγικά, ως ιστορία τις αυτοεκπληρούμενες προφητείες τους. Οι λαοί γράφουν ιστορία όταν ξεσηκώνονται. Μήπως εσείς, όπως και άλλοι πολλοί, σφάλετε όταν αποδέχεστε τη ρίση? Έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Όχι, δεν μας αξίζει τίποτα από όλα αυτά, λέει ο Βασίλης. Άμα δεν μας αξίζει, δεν ακουστήκατε, κύριε Χριστόπουλε. Άμα δεν μας αξίζουν, δεν έχουμε παρά να τους αλλάξουμε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Στη δημοκρατία έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Μας αξίζει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέει ο φίλος ο Αντώνης, κύριε Χριστόπουλε, αν καταλαβαίνω καλά, υποστηρίζετε ότι στο χώρο της αριστεράς χρειάζεται μια δυναμική απάντηση στα κρίσιμα προβλήματα με εξαιρετικά απλό τρόπο που αντιμετωπίζουμε ειδικά οι νέοι? Ναι, ο κόσμος έχει μπουχτίσει από την αριστερά που συσκέπτεται με τις ώρες για να βρει τις αποχρώσεις της σύνταξης και του λόγου της, ενώ θα μπορούσαμε με πολύ απλό λόγο, κοφτό και διαπεραστικό, να ακουμπήσει λίγο αυτά που αφορούν τους νέους. Ξαναλέω, ο νέος δεν τον νοιάζει καθόλου το κέντρο αριστερά, τον νέο δεν τον νοιάζει καθόλου μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τα γραφεία τύπου και τις πρωινές συσκέψεις των πολιτικών κομμάτων, τον νέο τον νοιάζουν αυτά που σας είπα. Τον νοιάζει να νιώσει μια αλληλεγγύη στη φάση που μπαίνει εκεί, για την οποία μας μίλησε το παιδί πριν. Τον νοιάζει να νιώθει ότι ο κόσμος που έρχεται κλιματικά δεν απέσει να τον πλακώσει. Τον νοιάζει να βλέπει τη φίλη του, τη μάνα του, την ανιψιά του, την γκόμενά του, δεν ξέρω ποιον, να μπορεί να είναι ελεύθερος και να μην υφίσταται βία επειδή αποφασίζει να αντιθεί έτσι όπως είναι, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα θα πρέπει εμείς να τα ενσωματώσουμε στο λόγο μας με τρόπο που να δείχνει ότι έχουμε συνέστηση και επίγνωση τι αφορά αυτές τις γενιάς. Αυτές οι γενιές δεν τις αφορούν, κύριε Σαχίνη, οι λόγοι για τους οποίους εμείς καθόμασταν, πήραμε κρασιά από το μεσημέρι στην επόμενη μέρα το πρωί για να δούμε πόσα στάδια θα έχει η κοινωνία μας μέχρι το σοσιαλισμό. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Και αν το αποτέλεσμα αυτού του κοφτού λόγου που εσείς λέτε είναι. Μάλλον όχι, λάθος το διαβάζω. Και το αποτέλεσμα αυτού του κοφτού λόγου, όπως λέτε κύριε Χριστόπουλε, δεν θα είναι να έρθει σε συνθηκολόγηση με τους υπερεθνικούς θεσμούς, όπως αναφερθήκατε στην αρχή της τοποθέτησής σας. Σας παρακολουθεί από την αρχή. Οι θεσμοί αυτοί για τους οποίους κάνουμε λόγο έχουν ήδη συνδικολογήσει. Μάλλον έχουμε ήδη συνδικολογήσει με αυτούς τους θεσμούς. Το αποτέλεσμα, το διατάφτα αυτή τη διευθέτηση, ωστόσο δεν είναι πάγιο. Ανά πάσα στιγμή, εφόσον υπάρχει η βούληση, οι συνθήκες με τις οποίες γίνεται η συνδικολόγηση μπορούν να αλλάξουν. Δεν είναι ίδιο σε όλες τις συνδικολογήσεις. Δεν είναι όλες ταπεινωτικές συνδικολογήσεις. Λοιπόν, και θα κλείσω με τον Λεωνίδα. Ένα εξαιρετικό ερώτημα από το μέλλον που γίνεται παρόν. Πρόσφατα έγινε γνωστό, και είναι αλήθεια αυτό που λέει εδώ πέρα ο Λεωνίδας, ότι είχαμε μια επέμβαση ορόσημο, κύριε Χριστόπουλε, στις ΗΠΑ. Έμβαλαν εμφύτευμα σε ασθενή που μεταβιβάζει τις σκέψεις του στον υπολογιστή, ενώ θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Τι μέλλον φτιάχνετε για το ανθρώπινο είδος και πού θα χωράνε τα δικαιώματα αν θα μεταγράφουν τη σκέψη μας σε υπολογιστή? Όπως ξέρετε, κύριε Σαχίνη, γιατί παρακολουθώ τμήμα των εκπομπών σας με μεγάλο ενδιαφέρον των τηλεοπτικών όποτε μπορώ, η βιοειθική είναι ένας από τους κλάδους που εξ αντιτιμένου θα γνωρίσει μεγάλη άνθηση στα χρόνια που έρχονται εξαιτίας των επιτευγμάτων της τεχνολογίας, της βιολογίας, της βιοχημίας και πάει λέγοντας.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τέτοιου είδους διλήμματα θα μπαίνουν καθημερινά. Εγώ αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι σε τέτοιου είδους βαριά, σκληρά ηθικά διλήμματα αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει λογοδοσία και να υπάρχει λαϊκός έλεγχος. Δεν είναι δυνατόν μόνο κάποιοι στο όνομα της τεχνικής τους δημοσύνης να παίρνουν απαντήσεις τόσο κρίσιμες για την αναπαραγωγή του ανθρώπινου γένους. Θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί, αλλά την ίδια στιγμή που θα είμαστε ανοιχτοί θα πρέπει να προσέχουμε να δημιουργούμε μηχανισμούς λογοδοσίας, δημόσιους μηχανισμούς λογοδοσίας, σε αυτούς οι οποίοι κομίζουν το καινούριο. Διότι τότε, αν δεν υπάρχει λογοδοσία, το καινούριο μπορεί να γίνει εφιάλτη της ανθρωπότητας. Και κλείνω με ένα ερώτημα στο επιστημονικό σας πεδίο. Είναι πάρα πολλά, αλλά τα πετώ γιατί δεν προλάβουμε. Είναι του Χρήστου. Με όσα συμβαίνουν γεωπολιτικά, κύριε Χριστόπουλε, θεωρείτε ότι πια το διεθνές δίκαιο εξελίσσεται δυναμικά και κυρίως εμπεδώνεται και επιβάλλεται, διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, από τους μεγάλους παίκτες ισχύως και όχι από τον πυρήνα που θα έπρεπε να είναι του ίδιου του δικαίου? Το διεθνές δίκαιο είναι το πιο πολιτικό από όλα τα δίκαια, υπό την έννοια ότι είναι το πεδίο της σύμπτωσης των βουλήσεων όλων των κρατών. Η βούληση ενός κράτους από τις ΗΠΑ, της Ρωσίας ή της Κίνας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι ενός κράτους σαν το Λουξεμβούργο, της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας. Υπό την έννοια αυτή τίποτα δεν αλλάζει. Πάντα έτσι το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι ένα πολυκεντρικό δίκαιο, δηλαδή ένα δίκαιο στο οποίο αποφασίζουν πολλοί, μέσα στο οποίο ωστόσο κάποιοι από τους πολλούς είναι πιο ίσοι από τους άλλους, δηλαδή είναι ισχυρότεροι από τους άλλους. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να γλιτώσει από αυτήν την, πώς να σου το πω, την εγγενή του μεροληψία. Από την άλλη, ο κόσμος είναι πολύ καλύτερος με διεθνές δίκαιο, διότι αν δεν είχαμε διεθνές δίκαιο, τότε θα ίσχυε αποκλειστικά και μόνο το δίκαιο της ζούγκλας. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ κυρίως γιατί σε πραγματικό χρόνο απαντήσατε σε όσα προλάβαμε, πάρα πολλά από τα ερωτήματα ή τις παρεμβάσεις των ακροατών, και για μας αυτό είναι το μεγάλο κέρδος σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίρη. Να είστε καλά. Γεια.